θα ήθελα να κάνω μία σύντομη προτροπή που είναι σχετική με το βασικό θέμα αυτής της βραδιάς που ήταν η προσευχή. Ο στόχος μου είναι να σας προτρέψω, να μας προτρέψω να στρέψουμε την προσευχή μας σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να ζητήσουμε από τον Κύριο κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω τα εδάφια και μετά θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Βλέπετε την Αγία Γραφή που την έχω βάλει παράλληλα. Αριστερή στήλη είναι το κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο και η δεξιά στήλη είναι μια νεοελληνική μετάφραση. Και θα διαβάσω από τη δεξιά στήλη τη νεοελληνική μετάφραση και ο Ιησούς απαντώντας λέει σε «Έχετε πίστη Θεού» επειδή σας διαβεβαιώνω ότι όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε μέσα στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα που λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι και αν πει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα προσεύχεστε, πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσά. Αυτό είναι το βασικό εδάφιο για το οποίο έβαλα και το κείμενο εδώ, όπου λέει «Δια τούτο λέγω ημίν πάντα όσα προσεύχεστε και ετίστε πιστεύετε ότι, όχι ότι τα παίρνετε, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύετε, δηλαδή πιστεύετε τώρα, ότι ελάβετε, δηλαδή στο παρελθόν, ότι το ήδη λάβατε και έστε ημίν θα γίνει στο μέλλον. Ενεστός, αόριστος, μέλλοντας. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση όπου αναρωτιέται κανένας άραγε είναι γραμματικό λάθος, άραγε είναι εκφραστικό λάθος, φραστικό λάθος του Μάρκου ας πούμε. Πού είναι το πρόβλημα, πού είναι το λάθος εδώ. Βασικά δεν υπάρχει λάθος. Είναι μια πολύ σημαντική αρχή για τη ζωή της προσευχής και ναι μεν θα την εξηγήσω λιγάκι αλλά το θέμα της προσευχής που σας είπα ότι θέλω να προσευχηθούμε κάτι συγκεκριμένο έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να έχουμε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Επειδή πολλοί νομίζουν ότι λέει έχετε πίστη στον Θεό Θέλω να το ξεκαθαρίσω με αυτό. Έχετε πίστη κάποιου άλλου στη γενική του Θεού. Έχετε την πίστη του Θεού. Όχι έχετε πίστη εις τον Θεό, στην οποία περίπτωση αυτό θα ήταν Θεό στη δοτική. Αλλά είναι γενική του Θεού. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να έχουμε του Θεού την πίστη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό που λέει εδώ ότι ως αν είπε, όποι, όποιος πει, όποιος πει, όποιος μιλήσει, αλλά με μία ποιοτική διαφορά και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει. Μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι όλα λίγη γίνεται έστε αυτό. Όποιος πιστέψει ότι εκείνα που λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι και αν πει. Εδώ είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα της προσευχής μας. Κύριε, θέλουμε να έχουμε την πίστη του Θεού. Βοήθησέ μας να μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά που λέμε γίνονται έτσι ώστε να γίνουν αυτά που λέμε διότι όπως το εξηγεί αυτό, αυτά που ζητάμε καθώς προσευχόμαστε, πρέπει να μπορούμε να πιστέψουμε ότι ήδη τα λάβαμε για να γίνει σε μας. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω τι ποσοστό χριστιανών έχουμε έστω και μικρή κατανόηση τη σημαντικότητα αυτών των εδαφείων για τη ζωή τη πίστη ή τη ζωή τη προσευχή. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω πόσοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο πίστη. Δεν έχει τίποτα να κάνει με διάνοια, δεν έχει τίποτα να κάνει με θεολογία, δεν έχει τίποτε να κάνει με την εκκλησία που πηγαίνω, δεν έχει τίποτα να κάνει με τίποτε άλλο στον πλανήτη γη παρά μονάχα ένα πράγμα μπορώ να ξεπεράσω το δισταγμό στην καρδιά μου ή πώς μπορώ να ξεπεράσω το δισταγμό στην καρδιά μου. Από τι προέρχεται ο δισταγμό στην καρδιά μου. Εγώ θα το ονόμαζα πνεύμα απιστίας. Ο δισταγμό στην καρδιά μου προέρχεται από πνεύμα απιστίας. Η ερώτηση είναι τι εξουσιοδοτεί το πνεύμα της απιστίας να ενεργεί στην καρδιά μου, ώστε να μου εμποτίζει δισταγμό τη στιγμή που προσεύχομαι, ώστε να μην μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που λέω το έχω ήδη λάβει, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει. Προσπαθείς να το καταλάβεις λογικά, είσαι σε λάθος χωράφι εάν προσπαθείς να το επεξεργαστείς διανοητικά και λογικά, είναι 100% σίγουρο ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσεις τέτοια πίστη. Για να αποκτήσουμε πίστη Θεού, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε με λογικά επιχειρήματα το πώς μπορώ να προσεύχομαι για να έχω ήδη λάβει κάτι που δεν έχει γίνει, αλλά επειδή ήδη το έχω λάβει να μπορέσει να γίνει στο μέλλον είναι από εκείνα τα πράγματα που πνευματικώς διακρίνονται και μόνο δια του πνεύματος αρπάζονται. Μόνο δια του πνεύματος αρπάζονται. Είναι από τα πράγματα που καλούμαστε να τα αρπάξουμε. Να τα αρπάξουμε στην πνευματική διάσταση και να τα κατεβάσουμε στη γη. Όπως εκείνη η αιμορραούσα άρπαξε το ρούχο του Ιησού και άρπαξε τη δύναμη που ήταν μέσα στον Ιησού για να λάβει τη θεραπεία της. Πιστεύω ότι ο Κύριος μέσα στην απέραντη σοφία του μας έβαλε αυτό το αδιανόητο μπροστά στα μάτια μας. Ποιο είναι το αδιανόητο, να σας το ξαναδείξω. Καταρχήν το πρώτο αδιανόητο είναι ότι καλούμε να προσεύχομαι και να πιστεύω ότι κάτι ήδη το έχω λάβει ενώ δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά το όλο περιστατικό ξεκινάει ή μάλλον το αδιανόητο αυτού του περιστατικού είναι το ότι καλούμαστε να μιλήσουμε σε ένα βουνό να πάει να πέσει στη θάλασσα. Όποιοι έχετε ακούσει το μάθημα που έχω κάνει πάνω σε αυτό, έθεσα μια απλή ερώτηση. Εφόσον ο Ιησούς όλα όσα μας είπε να κάνουμε, τα έκανε πρώτα ο ίδιος και μας έδειξε πώς γίνονται. Άρα γιατί ο ίδιος δεν έδειξε ποτέ ένα βουνό να πηγαίνει στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι η πρόθεση αυτού του λόγου, αυτού του μηνύματος, δεν είναι ότι θέλει να μιλάμε σε βουνά να πάνε να πέσουν στη θάλασσα. Το να πέσει ένα βουνό στη θάλασσα δεν θα σώσει κανέναν άνθρωπο, δεν θα αυξήσει τη βασιλεία του Θεού, δεν θα φέρει καρπό πνεύματος, δεν θα δώσει καμιά ιδιαίτερη δόξα στο Θεό γιατί απλά είναι ένα πράγμα που αν συμβεί λες Ω, τι είδα» ναι αλλά και πολλοί θαυματοποιοί κάνουν πράγματα που λες Ω, «Τι είδα» με ποιο τρόπο αυξάνεται η Χριστοήθεια, με ποιο τρόπο αυξάνεται ο Αγιασμός. Εδώ πέρα λοιπόν η πρόθεση του Ιησού δεν είναι να μας προτρέπει να πάμε να μιλάμε σε βουνά. Η πρόθεση του Ιησού είναι να μας εξηγήσει. Μπορείς να φανταστείς κάτι πιο αδύνατο από το να πέσει ένα βουνό στη θάλασσα δεν μπορείς. Είναι αδύνατο. Πώς μπορείς να ξεπεράσεις ακόμα και το πιο αδύνατο πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί, γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, δεν μας έδωσε αυτή την ικανότητα. Ούτε ενδιαφέρεται ο Θεός να ρίχνουμε βουνά στη θάλασσα. Ο Θεός ενδιαφέρεται όμως για κάτι άλλο. Ενδιαφέρεται για να έχουμε τη δική του πίστη. Και βέβαια όταν έχουμε τη δική του πίστη, δεν πρόκειται να πάρουμε την πίστη του Θεού για να ρίξουμε βουνά στη θάλασσα. Αν έχουμε την πίστη του Θεού, θα ζητάμε εκείνα που ο Θεός θέλει να κάνει. Και αν ζητάμε εκείνα που ο Θεός θέλει να κάνει, τότε τα έχουμε ήδη λάβει γιατί. Γιατί ο Θεός ο οποίος θέλει να ζητήσουμε αυτό που Αυτός θέλει να κάνει, στη δική του καρδιά, στο δικό του νου, στο δικό του έργο, στη δική του επιθυμία, αυτό έχει ήδη γίνει. Αν εγώ αποφασίσω να καταλάβω και να ακούσω τι ο Θεός θέλει να κάνει, ώστε εγώ να προσευχηθώ, αφού ο Θεός θέλει να το κάνει, έχει ήδη γίνει, αλλά πού έχει γίνει μέσα του, έχει γίνει στον Θεό, για να γίνει όμως και πάνω στη γη ψάχνει να βρει τους δικούς του ιερείς επάνω στη γη που θα σταθούν μπροστά στον Κύριο και θα τον υψώσουν και θα λειτουργήσουν το Κύριο και θα δοξάσουν και θα του αποδώσουν τη δύναμη και την τιμή, θα το αποδώσουν τη μεγαλοπρέπεια και την ικανότητα, θα του αποδώσουν το χώρο και το χρόνο να φανερώσει το δικό του καλό θέλημα, ώστε εμείς να έρθουμε σε συμφωνία μαζί του και συνεργαζόμενοι μαζί του να προσευχηθούμε να γίνει το δικό του θέλημα, γεννηθεί το, το δικό σου θέλημα. Ελθέτω η δική σου βασιλεία ως εν ουρανό και επί της γης. Και τότε επειδή μέσα στο Θεό αυτό έχει ήδη γίνει τότε όταν εμείς συμφωνήσουμε μαζί του και μας μεταδώσει τη δική του πίστη για, αυτός που, για αυτό που αυτό ήδη θέλει να κάνει, το γεγονός έχει ήδη συμβεί και εγώ ερχόμενος σε συμφωνία μαζί του και προσευχόμενος φυσικά και έχω ήδη λάβει, αλλά τι έχω λάβει, δεν έχω λάβει το γεγονός, έχω λάβει το θέλημα του Θεού, έχω λάβει την ενέργεια του Θεού, έχω λάβει τη δύναμη του Θεού και τότε πάνω στη γη θα γίνει πραγματικότητα αυτό που εγώ προσευχήθηκα, που δεν είναι επειδή το προσευχήθηκα, είναι επειδή έλαβα το θέλημα του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τη δύναμη του Θεού, το στόχο του Θεού. Έλαβα τη δική του πίστη για να συμφωνήσω μαζί του, ώστε μιλώντας το, να γίνει, όχι επειδή εγώ το μίλησα, αλλά επειδή ήρθα σε συμφωνία με τον Κύριο και η καρδιά μου φτάνει σε ένα σημείο να μην διστάσει γιατί είμαι απόλυτα ταυτισμένος με το θέλημα του Κυρίου και ξέρω ότι ο Κύριος ήδη το έχει κάνει. Πώς το ξέρω ότι ο Κύριος ήδη το έχει κάνει. Επειδή εν πνεύματι το έχω ήδη δει να γίνεται. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα καθημερινό, αν και θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα που έχω μαζέψει μέσα στα χρόνια, που έχω προσευχηθεί για πράγματα που είναι αδύνατο να συμβούν, αλλά συνέβησαν γιατί, γιατί όταν τα προσευχήθηκα είχα ήδη την πίστη του Θεού και ήξερα πως ο Θεός ήθελε να τα κάνει, ήξερα πως εν Θεό είχαν ήδη συμβεί και ο Κύριος περίμενε να βρει τον άνθρωπο που θα συμφωνήσει μαζί του για να το κάνει πραγματικότητα επάνω στη γη. Αλλά θα σας πω το πιο απλό, το πιο αθώο παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν που ήμασταν στην Εκκλησία, στην Ξυλοκέριζα για να διακονήσουμε, όταν κατά τη διάρκεια της λατρείας είχε έρθει η παρουσία του Θεού και είχαμε προφητικούς λόγους, υπήρχαν οράσεις, ο Κύριος μιλούσε σε ανθρώπους. Εγώ είδα τη γυναίκα μου να μιλάει και τη το ξανά και ξανά. Της λέω, Εύη, πες τι έχεις. Και να λέει αυτή, μα δεν έχω τίποτα. Λέω, Εύη, σε είδα να μιλάς. Μα δεν έχω τίποτα. Τελείωσε η ώρα της λατρείας, ήμασταν στη μετάβαση για την ώρα του μηνύματο και τη έλεγα, θα μιλήσεις. Και αυτή να είναι να είναι και τσατισμένη μαζί μου που δεν την αφήνω ήσυχη. Αλλά ακούστε κάτι, εγώ την είχα δει να μιλάει. Αφού την είχα δει να μιλάει, ήξερα πως είναι γεγονός γιατί έχει ήδη συμβεί. Επειδή έχει ήδη συμβεί, εγώ το είδα, είδα ένα παρελθόν γεγονός, το οποίο όμως δεν είχε ακόμα γίνει επάνω στη γη. Πού το είδα, εν πνεύματι. Και όταν τελικά ήταν η ώρα μου να αρχίσω να μιλάω το Λόγο του Θεού, επιτέλους ήρθε η ώρα που πήρε μπροστά η γυναίκα μου και πράγματι μίλησε και είπε αυτά που ο Κύριος της είχε βάλει στην καρδιά και ήταν μια ευλογία για όλους. Είναι μια μικρή εφαρμογή της ίδιας πνευματικής αρχής σαν αυτό που διαβάσαμε. Άρα λοιπόν, σας είπα ότι αυτή τη μικρή προτροπή, αυτή τη μικρή ενθάρρυνση που έχει να κάνει με τη ζωή της προσευχής την κάναμε αυτό το βράδυ όχι τόσο για να κάνουμε μάθημα, αν μάθατε δόξα στο Θεό γι' αυτό, αλλά θέλω να κάνουμε μια προσευχή. Κύριε δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Κύριε δίδαξέ μας πώς να γεμίζομαι πρώτα με τη δική σου πίστη ώστε αυτό που προσευχόμαστε να μην υπάρχει στην καρδιά μας δισταγμός γιατί? γιατί έχουμε ήδη δει την ενέργεια τη δική σου και έχουμε ήδη αποδώσει σε σένα τη δύναμη, την πρόθεση, την ικανότητα να το πραγματοποιήσεις έτσι ώστε όταν πια προσευχηθούμε αυτό που εσύ θες να κάνεις να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει γιατί εμείς ήδη το είδαμε να γίνεται με τα μάτια της πίστης με τα μάτια του πνεύματος, με τα μάτια της προφητικής όρασης που βλέπει αυτά που δεν έχουν ακόμα γίνει, που το κλειδί στην όλη υπόθεση δεν έχει να κάνει με τη δική μου ικανότητα, δεν έχει να κάνει με τη δική μου δύναμη στην προσευχή, έχει να κάνει με τη δική μου απλότητα σαν μικρό παιδί να αποδεχτώ το ότι ο Κύριος μου δίνει μου δείχνει και θέλει από εμένα ώστε να εκπληρωθεί πάνω στη γη το δικό του θέλημα και τότε επειδή θα αναφερθώ στο να πέσει το βουνό στη θάλασσα τι είναι το να πέσει το βουνό στη θάλασσα αδύνατο, είναι απίστευτο είναι αδιανόητο αν όμως εγώ το έχω δει να γίνεται με τα μάτια της προφητικής όρασης με τα μάτια της πίστης του Θεού τότε όταν πω το βουνό να πέσει, γιατί δεν έχω δισταγμό στην καρδιά μου, γιατί εγώ πλέον, εκείνη τη στιγμή, το τι εγώ μπορώ να πιστέψω ή δεν μπορώ να πιστέψω, είναι αδιάφορο. Είναι άσχετο. Δεν έχει να κάνει πια με μένα. Το ποιο είμαι εγώ, το τι πιστεύω, το τι προσεύχομαι, το τι νομίζω, είναι άσχετο. Το μόνο σχετικό είναι τι ο Πατέρας μου στους ουρανούς εργάζεται εκείνη την ώρα. Εγώ μιλάω αυτό που βλέπω. Εργάζεται ο Πατέρας μου, λέει ο Ιησούς, εργάζομαι κι εγώ. Δεν λέω τίποτα αφεαυτού, λέει ο Ιησούς. Αυτό που ακούω από τον Πατέρα μου, αυτό λέω. Κύριε προσευχόμαστε για αυτή την ταύτιση μαζί Σου. Την απόλυτη ταύτιση μαζί Σου ώστε να μπορούμε στην προσευχή μας να λέμε αγιαστεί το, το όνομά σου Κύριε που τι σημαίνει πρακτικά με ποιο τρόπο αγιάζεται το όνομα του Κυρίου όταν εγώ μηδενίζω τον εαυτό μου και υψώνω τον Κύριο στο έπακρο. Όταν εγώ αφαιρώ τον εαυτό μου από τη μέση και ο Κύριος κυριαρχεί. Γίνεται ο Κύριος που κυριεύει γίνεται ο παντοκράτορας, ο παντοδύναμος που έχει τα ενία στα χέρια και το θέλημά του κανένας δεν αντιστέκεται. Γιατί, γιατί εγώ έχω παραμερίσει τον εαυτό μου από τη μέση και δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος την απιστία μου ή την ανθρώπινη σοφία μου ή την ικανότητά μου να πιστέψω το οποίο φέρνει δισταγμό στην καρδιά γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να πιστέψω το αδιανόητο. Κύριε, μάθε μας στην πράξη πώς να βάλουμε πρακτικά σε εφαρμογή στη ζωή μας την πνευματική αρχή της προσευχής του κατά Μάρκων 11, 22 έως 24. Και πιστεύω ότι όποιος πιστός κατακτήσει την αποκάλυψη της προσευχής που στηρίζεται στην πίστη του Θεού του κατά Μάρκο 11, 22-24 θα τολμούσα να πω τίποτα δεν είναι πλέον αδύνατο. Απλά γιατί δεν εξαρτάται από εμένα. Απλά γιατί δεν το ζητάω ακριβώς εγώ. Απλά συμφωνώ με αυτόν που το εργάζεται και απλά ανακοινώνω στην προσευχή μου αυτό που ο Κύριος έχει ήδη κάνει. Και τότε το πιο αδύνατο, το πιο απίστευτο, το πιο αδιανόητο είναι ήδη γεγονός. Έχει ήδη συμβεί. Περιμένει όμως, ο Θεός περιμένει, να βρει εκείνο τον άνθρωπο στη γη που θα βγάλει από το στόμα του το θέλημα του Θεού και τότε το θέλημα του Θεού έχει ήδη εκπληρωθεί. Μάρκος πόσο?